Ενώ έρχεται και τώρα εδώ κοντά μας ο προπονητής του Κεραυνού, ο Μιχάλης Καγιούζης, με τον οποίο θα μιλήσουμε και με τον coach Καγιούζη, θα κλείσουμε και το post-game. Coach, πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Κύπρο με τίτλο, όπως και πέρσι. Ο Κεραυνός φέτος είναι ο πρωταθλητής, όλοι εσάς κυνηγάνε. Αυτό φέρνει επιπλέον πίεση σε εσάς, είστε μαθημένοι από αυτά? Είμαστε μαθημένοι, φέρνει πίεση, αλλά όταν θες να είσαι πρωταθλητής πρέπει να ζεις με αυτή την πίεση. Αλλιώς δεν αξίζει να είσαι πρωταθλητής. Πρώτο παιχνίδι της σεζόν, έχουμε πολύ μεγάλη σεζόν να διανύσουμε με Ευρώπη και το ποτάσμα φέτος που είναι ξεκάθαρο θα είναι πιο δυνατό. Πρέπει να βελτιωθούμε σαφώς αγωνιστικά. Σήμερα είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση μας, λογικό για την περίοδο που διανύουμε. Όμως, συγχαρητήρια στα παιδιά. Ο πρώτος τίτλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όπως τελειώσαμε τη σεζόν, την ξεκινήσαμε με τίτλο. Αλλά όπως είπα, είναι πολύ μεγάλη σεζόν. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρέπει να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας πάρα πολύ. Για να έχουμε και ανάλογη συνέχεια όπως πέρσι. Φέτος ο Κεραυνός πρόσθεσε κάποια στοιχεία στο ρόστερ του από πέρσι. Μεγαλώσατε και άλλο το βάθος της ομάδας με την επιστροφή του Μάρκου. Νιώθεις ότι ο Κεραυνός είναι σε θέση να τον αποκαλέσουμε στο φαβορί για τον τίτλο ή βλέπεις ένα πρωτάθλημα που θα είναι πιο δύσκολο φέτος από πέρσι? Σαφώς. Παιδιά όπως ο Παναγιώτης είναι στην ομάδα, δίνουν βοήθειες, παίζουν. Όπως είπες και εσύ, συμφωνώ απόλυτα, το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Είσαι πρωταθλητής, άρα είσαι φαβορί. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Και πρέπει να μάθεις να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες σαν φαβορί. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή, τον κυπελούχο, τον σούπερ πρωταθλητή, πες ό,τι θέλεις. Εξαρτάται από εμάς κατά πόσο θα είμαστε έτοιμοι, κυρίως στο μυαλό μας, να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πίεση. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια.